Και η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές για τη διαφυγή τους παρά τον εξονυχιστικό έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Φαίνεται πως οι τρομοκράτες πριν την εγκαταλείψουν στο ρέμα της Χελιδονούς κατάφεραν με υγρό να εξαφανίσουν αποτυπώματα και DNA. Οποιοδήποτε δείγμα έμεινε ακόμα και στα πιο κρυφά σημεία της μοτοσυκλέτας ταυτοποιήθηκε με άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το χτύπημα. Για πρώτη φορά στα χρονικά των τρομοκρατικών επιθέσεων στη χώρα μας, η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, στα οποία απεικονίζονται οι δράστες και τα θύματα. Φαίνεται ξεκάθαρα πώς προσεγγίζουν και ευνηδιάζουν την παρέα των τεσσάρων έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, αλλά και η μανία που έχει καταβάλει το δολοφόνο να εκτελέσει όσους περισσότερους μπορεί. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής με την εμπειρία τους καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν να κάνουν με έναν μισθοφόρο που εκτελεί ένα συμβόλαιο. Ο επαγγελματίας θα έκανε πιο στοχευμένες βολές και δεν θα χρειαζόταν να αδειάσει έναν γεμιστήρα για να βεβαιωθεί ότι ο στόχος του δεν επιβίωσε. Βλέπουν επίσης πως είχαν αφήσει πρόχειρα τη μηχανή διαφυγής, αλλά και πως τελικά κατάφεραν μέσα στα στενά της περιοχής να εξαφανιστούν. Στην Ελλάς περιμένουν την ανάληψη ευθύνης του χτυπήματος, καθώς πάντα υπάρχει φόβος μέχρι την αποστολή της προκήρυξης οι τρομοκράτες να επιχειρήσουν μια νέα ενέργεια. Φοβάμαι και ένα νέο χτύπημα στην ίδια κατεύθυνση, αλλά και ένα χτύπημα διεκδίκησης. Αυτός ήταν άλλωστε και ένας από τους μεγάλους φόβους μου μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η απαρχή ενός σπιράλ τρομοκρατικών επιθέσεων και μια βεντέτα αίματος που θα ασπείρει και πάλι την ανασφάλεια στην κοινωνία. Και ενώ έχουν εικόνες από τη στιγμή της δολοφονίας, αυτές δεν είναι ικανές από μόνες τους να οδηγήσουν τις αρχές στην ταυτότητα των τρομοκρατών. Ύστερα από ψηφιακή επεξεργασία στο ασπρόμαυρο και υποφωτισμένο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, θεωρούν πως έχουν να κάνουν με έναν αδύνατο άνδρα μετρίου αναστήματος. Βλέπουν πως φορά λευκά παπούτσια, ένα σακίδιο πλάτης και ένα λευκό κράνος ή τζόκεϊ, αλλά δεν μπορούν να διακρίνουν το παραμικρό από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.